Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως έχουμε πει από την αρχή, θέλουμε να πάρουμε και βαθμούς εκτός από τα εύσημα που παίρνουμε από τους αντιπάλους, ότι έχουμε μια νεανική ομάδα, την έχουμε δουλέψει καλά, πιέζουμε πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά όπως είπα και στην πρεμιέρα με τη Ζάκυνθο, η ομάδα δικαιόταν κάτι παραπάνω από τα εύσημα. Σήμερα, αυτό είπα και στα παιδιά, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν μας ενδιαφέρει που παίζουμε δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας. Έτσι κι αλλιώς και τα φιλικά τα κάνουμε όλα εκτός έδρας για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε και ψυχικά, αλλά και να πάρουμε και δύναμη μέσα από αυτά τα παιχνίδια με αντιπάλους δυνατούς που κάναμε στα φιλικά σε εκτός έδρας. Τα παιδιά σιγά σιγά μέρα με τη μέρα δυναμώνουν. Καταλαβαίνουν ότι για να μπορέσουν να αντέξουν την πίεση και το βάρος φανέλας του Πανηλιακού θα πρέπει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, θα πρέπει να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά στην προπόνηση και είδατε, με μέσο όρο 19,2 στο ξεκίνημα και 18 και κάτι στο τελείωμα αυτής της αναμέτρησης, τα παιδιά δείξανε ότι με πολλή προσπάθεια μπορούμε να κρατήσουμε την ομάδα ψηλά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια, αλλά μόνο και μόνο βλέποντας αυτά τα παιδιά, βγάζοντας αυτό το απίστευτο πάθος και έχοντας και τόσα πολλά ακόμα να δώσουν, είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Η επόμενη συνέχεια είναι με το Άργο στο σπίτι μας. Έχουμε να παίξουμε από τις 14 Απριλίου. Το περιμένουμε πώς και πώς το παιχνίδι αυτό. Κάνω ένα κάλεσμα μέσω από τη τηλεόραση τη δικιά σας. Να μας στηρίξει ο φιλάθλος κόσμος, να δει την προσπάθεια των παιδιών. Και είπαμε, είναι μικροί παίχτες σε ηλικία, αλλά είναι μεγάλοι παίχτες σε αξία. Και αυτοί οι παίχτες κρατάνε ψηλά τη σημαία και τη δάδα του Πανηλιακού. Τους θέλουμε όλους δίπλα μας.